Το ζήτημα των σοβαρών δυσλειτουργιών του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Παπα-Νικολάου έφερε στη Βουλή με επίκαιρη ερώτησή της η βουλευτής Α Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ράνια Θρασκιά. Όπως τόνισε και κατά τη συζήτηση της ερώτησης, η πραγματικότητα αναφορικά με τη στελέχωση του νοσοκομείου είναι σοκαριστική, με τους αριθμούς να μιλούν από μόνοι τους. Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπα-Νικολάου έχει περιέλθει σε τραγική κατάσταση. Στις 25 Δεκάτου του 23 ανέστειλε τη λειτουργία των τακτικών χειρουργείων του με αβέβαιο το μέλλον των επερχόμενων χειρουργείων παρά τις διαβεβαιώσεις της διοίκησης αλλά και τις ανυλοποίητες εξαγγελίες της κυβέρνησης. Η πραγματικότητα αναφορικά με τη στελέχωση του νοσοκομείου δυστυχώς είναι σοκαριστική και οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Ενδεικτικά να πούμε ότι το νοσοκομείο με τις 10 χειρουργικές κλινικές, ανάμεσά τους και δύο που αποτελούν κέντρα αναφορά σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και δέχονται επίγοντα καθημερινά περιστατικά, η κλινική εγκαυμάτων και η γνωθοπροσωπική χειρουργική, έχει οδηγηθεί σε λειτουργικό αδιέξοδο. Οι αναισθησιολόγοι που έχουν απομείνει στο νοσοκομείο φτάνουν τους 9. 7 στα γενικά χειρουργεία και μία εκπαιδευόμενη καρδιοαναισθησιολόγος. Μία αναισθησιολόγος σε μακροχρόνια αναρωτική άδεια από τους 26 προβλεπόμενους σύμφωνα με το οργανόγραμμα του Υπουργείου Υγείας. Τη στιγμή που οι ανάγκες για κάλυψη τόσο των τακτικών όσο και των επηγόντων χειρουργείων είναι πολλαπλάσιες, ειδικά τις μέρες της γενικής εφημερίας. Οι αναισθησιολόγοι εργάζονται με απάνθρωπα ωράρια, κάνουν 10 με 12 εφημερίες το μήνα. Σοβαρά καρδιοχειρουργικά περιστατικά περιμένουν έως και 2 χρόνια σε λίστα αναμονής και ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί με επικαιροποιημένες λίστες αναμονής στο χειρουργείο τους. Οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια. Θα αρχίσω με αυτή την φράση και θα σημειώσω ότι υπάρχουν προβλήματα στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και ειδικά υπάρχουν προβλήματα στο αναισθησιολογικό, ιδιώτη αναισθησιολόγου. Και στο αμέσως επόμενο μέλλον, ήδη έχει γίνει η πρώτη κίνηση που έχουμε αλλάξει τον τρόπο των προσλήψεων και θα υπάρξουν ομαδική σχεδόν προκήρυξη για τον Παπα-Νικολάου, για τους αναισθησιολόγους και θα δοθεί ένα πακέτο κινήτρων έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλυφθούν αυτές οι θέσεις. Υπάρχει και ένα ακόμη σημαντικό θέμα. Οι ιατροί της παθολογικής κλινικής λαμβάνουν αλλεπάλληλες εντολές μετακίνησης από τη διοίκηση. Το εντέλεστε. Εσείς είστε γιατρός, το ξέρετε καλύτερα. Εγώ έμαθα προσφάτως ότι λέγεται με αυτή την ορολογία. Για την κάλυψη των αναγκών εφημέρευσης περιφερειακών νοσοκομείων, όμορων νομών, με αποτέλεσμα την πλήρη αποδυνάμωση και υπολειτουργία του νοσοκομείου. Οι μετακινήσεις γιατρών από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, το οποίο δεν είναι κάτι το οποίο είναι ευχαριστημένος με αυτό. Η Ράνια Θρασκιά επισήμανε ότι οι λίστες αναμονής των χειρουργείων στις κλινικές είναι τεράστιες και δεν είναι επικαιροποιημένες, αλλά και ότι σημαντικό πρόβλημα υπάρχει επίσης στο ακτινολογικό, καθώς έχει διακοπεί η λειτουργία των απογευματινών ιατρίων, ενώ σχεδόν καθημερινά είναι παροπλισμένος ένας από τους 2 αξονικούς τομογράφους του νοσοκομείου λόγω της έλλειψης τεχνολόγων.